Κάνω stand-up 7 χρόνια. Κάνω κωμωδία long form. Υπάρχουν δύο κατηγορίες, long form και short form. Το short form είναι one-liners και πολύ μικρά πράγματα. Εγώ κάνω περισσότερο observational, κωμωδία παρατήρηση ουσιαστικά πάνω σε παράξενα πράγματα. Πολύ λίγο storytelling και γενικώς κάθε ιδέα, ας πούμε, ή κάθε κείμενο έτσι όπως τα γράφω που αναπτύσσω ξεπερνάνε το 1 ή το 1,5 λεπτό. Βασίζομαι συνήθως σε μια κάποια έτσι παράξενη παρατήρηση την οποία προσπαθώ να εξηγήσω με έναν μηχανισμό που λέγεται push the logic, που έχεις μια κατάφαση για κάτι που είναι παράξενο, μια παρατήρηση και σιγά σιγά να αναπτύξω ότι αν ισχύει αυτό τότε θα ισχύει και κάτι άλλο. Δεν είμαι καθόλου καλός με τα μαστορέματα, δεν πιάνουν τα χέρια μου. Πολλά από αυτά τα αντικείμενα, τα εξαρτήματα, τα εργαλεία, πολλά δεν ξέρω πώς λέγονται. Το ούπα, το ξέρουμε το ούπα. Μεγάλη απορία από πού σκατάβγηκε το όνομα. Θεωρώ ότι το φτιάξαν κατά λάθος. Εκπλαγήκανε με τον εαυτό τους. Και κάνανε ούπα. Ξέρω ποιο άλλο. Ξέρω αυτό που ρυθμίζουμε τη θερμοκρασία στο ντους, λέγεται μπαταρία. Η άκρη του ντους λέγεται τηλέφωνο. Αν χαλάσει μπαταρία, δεν έχει τηλέφωνο, αυτό είναι παντού το ίδιο. Αργήσαμε λίγο τώρα. Φτιάχνω ένα κώδικα του πώς γράφω, δηλαδή συνήθως βάζω ένα τίτλο στο αστείο για να ξέρω τι αστείο είναι. Από κάτω έχω έναν υπότιτλο, ο οποίος είναι το μπαίνοντας για το premise του αστείου. Με bold βάζω το σημείο το οποίο περιμένω ότι θα πάρω γέλιο. Με μια παρένθεση που ανοίγει και μια που κλείνει μαζί, συμβολίζω ότι εκεί θα πρέπει να κάνω ένα act out. Και λες, έχω τώρα ένα θέμα το οποίο είναι για αυτούς που στέκονται ακίνητοι έξω από κτίρια. Ότι στα κτίρια που λαμβάνουν σημαντικές αποφάσεις, πάντα υπάρχει ένας τύπος που κάθεται απ' έξω ακίνητος. Έγραψα ένα λεπτό περίπου. Δηλαδή, εγώ νομίζω ότι το αστείο είναι γιατί αυτός στέκεται ακίνητος. Ίσως δεν είναι, έλεγα ότι είναι ένας ακίνητος φουκαράς που στέκεται απ' έξω. Ενώ όντως τους εύζωνες ή αυτούς που είναι έξω από την Αγγλία ή αυτούς που έχει ο Πάπας. Και ότι του δίνουμε περίεργα. Το αστείο με το ότι του δίνουμε περίεργα αυτό δουλεύει. Εμείς έχουμε φουστανέλα, οι Άγγλοι τους έχουν το γούνινο, το τέτοιο που δεν βλέπουν. Και ο Πάπας τους έχει ντυμένους τραπουλόχαρτα. Είναι σαν να είναι βαλές ο καθένας. Είναι περίεργη η τίτλη στο stand-up, γιατί τα αστεία τα οποία κάνεις πατάνε σε χίλια διαφορετικά πράγματα. Ή την οικογένειά σου, είτε είναι μια κοινωνική συνθήκη, είτε είναι μια οποιαδήποτε σύμβαση. Οπότε ξαφνικά τα πράγματα ενοποιείς όλα αυτά. Δεν είναι το πόλεμος και η ειρήνη, ας πούμε. Δεν είναι ότι μπορείς να του δώσεις ένα τίτλο τέτοιο. Οπότε οι περισσότεροι, τουλάχιστον στο εξωτερικό, βγάζουν κάποιο είδους λογοπαίγνιο με το όνομά τους ή με την παράσταση. Οι περιοδίες είναι ωραίες. Δηλαδή το να ταξιδεύεις για να κάνεις την τέχνη σου είναι πάρα πολύ ωραίο. Ταξιδεύεις με ένα σκοπό, δεν κάνεις τουρισμό απλά. Δηλαδή βλέπεις πόλεις, αλλά έχεις πάει και εκεί σαν εργαζόμενος κατά μία έννοια. Οπότε είναι διαφορετικό. Εννοεί ότι είναι κουραστικό άμα έχεις πολλές πόλεις συνεχόμενες. Και λίγο, νομίζω μετά τις 5 ή 6 μέρες συνεχόμενης περιοδίας, ενδεχομένως αρχίζει και έχει ένα κόστος κάπως πάνω σου αυτό. Δηλαδή μια σχετική κόπωση ή μια θλίψη να τριφύγει, έχεις αφήσει το σπίτι σου, ας πούμε, και τους ανθρώπους σου. Εμένα ο ρόλος μου τα τελευταία χρόνια οργανώνω, συντονίζω λίγο τη διενέργεια open mic στην Αθήνα. Φροντίζω πάντα με κάποιο τρόπο να υπάρχει ένα μαγαζί το οποίο να φιλοξενεί εβδομαδιαία μια παράσταση. Και τα open mic αναγκαστικά χρειάζεται, δεν μπορεί να γίνει σε πολύ γυαλισμένο χώρο. Αυτό έχει επίσης ενδιαφέρον. Δηλαδή, μπορεί να πας σε ένα θέατρο. Έχουμε δοκιμάσει να κάνουμε open mic σε θέατρο και ξαφνικά η κλινική εικόνα που μπορεί να έχει ένα θέατρο, αν δεν είναι μπαρ, που είναι συγκεκριμένα θεατρικό, αυτή η κλινική εικόνα αφαιρεί την καλώς εννοούμενη ντέκα, ας πούμε, την παρακμή που μπορεί να έχει το open mic. Μάικ είναι μια παράσταση stand-up κωμωδίας, η οποία είναι επαγγελματική, θεωρείται ερασιτεχνική. Είναι το σημείο εισόδου για νέους κωμικούς
στην σκηνή του stand-up. Υπάρχει ένας παρουσιαστής, υπάρχουν περίπου 10 με 12 slots, θέσεις που θα παίξει κάποιος. Είναι πολύ, πολύ ενδιαφέρουσα παράσταση για κάποιον που αγαπάει την κωμωδία και θέλει να δει πώς είναι η κωμωδία στην πρωτόλια μορφή της. Καλησπέρα σε όλους, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ, είστε καλά? Τέσσερα άτομα είναι καλά, είστε καλά? Πάρα πολύ ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ. Πώς έχετε ξαναδεί stand-up να κάνετε ένα ναι? Ωραία, ποιος δεν έχει ξαναδεί ποτέ stand-up comedy να κάνει ένα όχι ρε γαμώτο, δεν έχω καταφέρει μια φορά εδώ αυτό που λέει stand-up comedy και να το πει όλο. Λοιπόν, το stand-up είναι ένα απλό θεατρικό είδος. Ένας άνθρωπος πάνω στη σκηνή ερμηνεύει ένα θεατρικό μονόλογο. Όπου σας αρέσει, γελάτε. Όπου δεν σας αρέσει, μη γελάτε. Αν και θα το εκτιμούσαμε να γελάγατε και εκεί. Ωραία. Θα είμαστε δύο κομικοί. Θα είμαι εγώ, ονομάζομαι Βίρονας. Θα είναι και ο Μιχάλης ο Ματσιουδάκης. Ένα χειροκρότημα για τον Μιχάλη που είναι πάνω να σας ακούσει. Νομίζω ότι έχουμε κάτι σπάνιο που δεν συμβαίνει συχνά στους κωμικούς. Είμαστε ενήλικες. Όχι. Και συμπεριφερόμαστε έτσι. Γι' αυτό έχουμε ταιριάξει. Δηλαδή, δεν έχει ποτέ πάει ο άλλος να παραβιάσει το χώρο του άλλου και υπάρχει ένας σεβασμός που υπήρχε εξ αρχής. Δηλαδή, φερόμαστε πλην του συναισθηματικού, ρε παιδί μου, που αυτό μπορεί να είναι απλά φιλία. Δεν ξέρω, ότι εγώ θα ήθελα να έχω τη ζωντάνια, την ένταση και τη συναισθηματική σύνδεση που επιτυχάνει ο Μιχάλης με το κοινό. Το θέμα είναι να φύγουμε από το μπαρ, το κλαμπ, το ρακάδικο, το καφενείο και να πει ο άλλος ότι είδα μια ωραία παράσταση. Δεν έχει να κάνει με το αν συνδέθηκα με τον Μιχάλη, με τον Βίρονα, με τον Βίρονα. Και γι' αυτό ακριβώς πολλές φορές μπερδεύουν αστεία του Βίρο να τα λένε σε μένα. Και πλέον δεν μπαίνω καν στη διαδικασία να λέω είναι του Βίρο. Ναι, εννοείται. Λέω. Και είναι από τα καλά μου κείμενα. Η ζωή μου είναι πολύ καλύτερη με τον Μιχάλη Μαθηδάκη. Ο Βίρονας Θεοδωρόπουλος είναι ο πιο καλός άνθρωπος που έχω γνωρίσει.